ευθύς εξ αρχής, Πρόεδρε, να τονίσουμε ότι θα στηρίξουμε την αίτηση αντισυνταγματικότητας, όχι γιατί βεβαίως το δίκαιο, τόσο το εγχώριο, αλλά και πολύ περισσότερο το ευρωνοσιακό δίκτυο, δίκαιο, είναι κάτι ουδέτερο, κάτι για το κοινό καλό. Σε μια ταξική κοινωνία άλλωστε δεν υπάρχει κοινό καλό και το δίκαιο είναι ταξικό, άδικο δηλαδή. Αλλά θα τη στηρίξουμε για το λόγο της ουσίας, ότι ενώ υπάρχουν τεράστια προβλήματα, αυτά τα προβλήματα θα επιδεινωθούν ακόμη περισσότερο με τη συγκεκριμένη διάταξη. Γιατί πώς αντιμετωπίζει, για παράδειγμα, αντιμετωπίζει μέχρι τώρα το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων, δεν αντιμετωπίζεται με επίκεντρο τα ζητήματα της προστασίας της δημόσιας υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποιώντας τις βέλτιστες επιστημονικές πρακτικές. Αλλά η αξιοποίηση των απορριμμάτων και των προβλημάτων που αυτά συσσωρεύουν αξιοποιείται ως μέσο στήριξης των επιχειρηματικών συμφερόντων για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση. Δεν υπάρχουν σήμερα συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν υπάρχουν απευθείας αναθέσεις. Είτε τα κάνουν δήμοι, είτε τα κάνουν περιφέρειες, είτε τα κάνει κεντρική κυβέρνηση, στην ίδια κατεύθυνση δεν αποσκοπούν? Στην επιδείνωση της κατάστασης στην οποία βιώνουν τα λαϊκά στρώματα και σε επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Από αυτή την άποψη λοιπόν, και βεβαίως καταγράφονται ελάχιστες εξαιρέσεις δήμων που αντιστέκονται σε αυτή την προσπάθεια της περαιτέρω εμπορευματοποίησης, αλλά και από την άλλη τη μεριά η επίκληση των αρμοδιοτήτων, πιο εγγύς αρμοδιότητες, κυβερνήσατε και το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία που κυβερνά και σήμερα, μεταφέρετε αρμοδιότητες χωρίς σπόρους, ανταποδοτικότητα λέτε, να πληρώνουν πάλι τα λαϊκά στρώματα δεύτερη, τρίτη και τέταρτη φορά και χωρίς το ανθρώπινο δυναμικό. Πώς θα λειτουργήσουν αυτές οι υπηρεσίες όταν είναι αποψηλωμένες από ανθρώπινο δυναμικό, όταν δεν τηρούνται τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας? Στον τομέα αυτό καταγράφονται τα περισσότερα εργατικά ατυχήματα αλλά και θανατηφόρα ατυχήματα, εγκλήματα. Με τι μέτρα? Και σε πολλούς από αυτούς αρνείστε το καθεστώς των βαρέων και ανθυγιεινών. Να λοιπόν πώς εξελίσσεται η όλη διαδικασία. Έτσι λοιπόν εμείς το λέμε καθαρά, ότι μέσα από αυτή την κατάσταση παρεμβαίνει το κράτος ακόμη πιο αποφασιστικά στον ανταγωνισμό ανάμεσα στους επιχειρηματικούς ομίλους που ωρέγονται να πάρουν κομμάτια της πίτας και να τα αξιοποιήσουν για να μοιράσει κατά τα δικά του συμφέροντα η κυβέρνηση τα κομμάτια αυτές της πίτας ανάμεσα στους επιχειρηματικούς συμβούλους. Άρα λοιπόν το βασικό ποιο είναι? Η αντίσταση του λαού απέναντι σε αυτούς τους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα απορρίμματα υλοποιεί, όπως υλοποιήσατε και εσείς στο παρελθόν, για γενναία χρηματοδότηση των δήμων, για πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, το οποίο θα βελτιωθούν αποφασιστικά οι συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας. Αυτή είναι η στόχη πάλης αντίστασης στην περαιτέρω εμπορευματοποίηση. Και βέβαια η διέξοδος είναι φανερή στο που βρίσκεται. Βρίσκεται στην εξάλληψη της λογικής του κέρδους, της επιχειρηματικής δράσης και του ανταγωνισμού. Έτσι λοιπόν μπορεί να αξιοποιηθούν οι βέλτιστες πρακτικές, γιατί τώρα οι επιστημονικές πρακτικές νοθεύονται από το κέρδος. Ό,τι δεν εξυπηρετεί το κέρδος δεν εφαρμόζεται. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, μέσα από ένα κεντρικό σχεδιασμό για τη διαχείριση των αποβλήτων, με τη συμμετοχή βεβαίως και των περιφερειακών αλλά και των τοπικών διοικήσεων, που θα προστατεύει τη δημόσια υγεία πρώτα απ' όλα, τους ίδιους τους εργαζόμενους στον τομέα αυτό και την προστασία του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.